Με την παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε η μερίδα που διοργάνωσαν στο Βόλο η μη κερδοσκοπική εταιρεία Αθλητισμός Χωρίς Αναβολικά, ο ΣΕΓΑΣ και η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος με θέμα το μέγιστο κοινωνικό αγαθό της άθλησης στα γρανάζια της εμπορευματοποίησης και των αναβολικών. Ο πρόεδρος της μη κερδοσκοπικής εταιρείας Αθλητισμός Χωρίς Αναβολικά, πρώην Υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Κατσιμπάρδης, σημείωσε ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί ένα όργανο δίωξης των αναβολικών με επικεφαλής ένα ενεργεία εφέτη δικαστή πλαισιωμένο από αθλιάτρους και ειδικευμένους αστυνομικούς, όπως έχει προτείνει ο ΣΕΓΑΣ, που θα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να κατάσχει αναβολικά και να παραπέμπει στο αυτόφορο κατόχους και χρήστες. Χτυπάμε τα αναβολικά. Χτυπάμε τις φαρμακευτικές ουσίες. Αγωνιζόμαστε να δείξουμε στον κόσμο, στους αθλητές, στους αθλητρίες, στους προπονητές, στον κόσμο το φύλαθλο, ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Κυκλοφορούν τα αναβολικά σε φορτηγά αυτοκίνητα. Συλλαμβάνει η αστυνομία στην Αθήνα, στον Κορυδαλό, στην Αγία Παρασκευή, μέσα σε αποθήκες τεράστιες ποσότητες. Αυτά που πηγαίνουν. Πηγαίνουν στα παιδιά και πάνε ανεξέλεκτα για να κάνουν χρήση και να γίνουν πρωταθλητές. Έχουμε να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια σε κάθε πόλη της Ελλάδας με στόχο κυρίαρχα ένα καθαρό αθλητισμό. Αυτό αξίζει στους αθλητές μας και στην πατρίδα μας και στον αθλητισμό μας, που είναι η γενναιότερα του παγκόσμιου αθλητισμού, ως και της Ολυμπιακής ιδεώδους και του Ολυμπιακού Πνεύματος. Οι βουλευτές Β' Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας και τομεάρχης πολιτισμού και αθλητισμού, κυρία Άννα Καραμαλή, αναφερόμενη στο ντόπινγκ, επεσήμανε ότι ανήκει στην τρίτη επικερδέστερη και ταυτόχρονα παράνομη δραστηριότητα. Για να αντιληφθούμε την έκταση και το μέγεθος του προβλήματος, να σημειώσω ότι σύμφωνα με στοιχεία το ντόπινγκ έχει αναρθεί διεθνώς στην τρίτη επικερδέστερη παράνομη δραστηριότητα μετά το λαθρεμπόριο καυσίμων και το εμπόριο ναρκωτικών. Ο αριθμός των κρουσμάτων είναι ανησυχητικός. Και είναι λίγοι αθλητές πρότυπα που γκρεμίζουν το μύθο τους μέσω των αποκαλύψεων για τη χρήση απαγορευμένων ουσιών. Δεκάδες αθλητές εντοπίστηκαν ντοπαρισμένοι στους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. Εκτεταμένο και κεντρικά οργανωμένο σύστημα ντόπινγκ αποκαλύφθηκε στη Ρωσία, η οποία αποτελεί παγκόσμια αθλητική δύναμη. Είμαστε πάντα συνδιοργανωτές και στο πλευρό μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, με ένα και μοναδικό στόχο πέρα από τον πρακτικό, να διανοήσουμε σε όλη την τοπική κοινωνία και όχι μόνο την αξία του αθλητικού ιδεώδους και ότι πραγματικά ο αθλητισμός πρέπει να μείνει αλόβητος από κάθε τι που μπορεί να τον αλλοιώσει. Στο χαιρετισμό του, ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος εξήρε την πρωτοβουλία των διοργανωτών και ευχήθηκε να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα από τη σπουδαία αυτή μερίδα, όπως είπε. Αλήθεια, μήπως πρέπει να πείσουμε τους αθλητές μας να αθλούνται όπως θα αθλείται ο Χριστός. Εκεί τελικά υπάρχει ένα μυστικό. Στο τι ο καθένας έχει μέσα του για αυτό που θέλει να κάνει. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Δεν ξέρω πόσο θα φέρει αποτελέσματα, αλλά έστω ας κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα ότι κάτι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε.